Μένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιμένει στην αθωότητά του ο φιλέλληνας γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες, ο οποίος πριν από λίγο, όπως θα μας πει Έφη Κουτσοκώστα, μιλώντας στην Γερουσία, κάνει λόγο, Έφη, για πολιτική δίωξη και λέει πως θα αποδειχτεί η αθωότητά του. Ακριβώς, Εύα, πριν από λίγο ο γερουσιαστής Μενέντες, ο οποίος δεν έχει παραιτηθεί παρά τις πιέσεις από το αξίωμά του, μίλησε για όλο αυτό το οποίο βιώνει όλο το τελευταίο διάστημα και είπε μάλιστα, έκανε λόγο για μια δίωξη πολιτική, ουσιαστικά με πολιτικά κίνητρα από πίσω και όχι μια νομική διαδικασία. Μάλιστα, είπε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά με τον τρόπο που άσκησε αυτή τη δίωξη, δηλαδή σε τρία στάδια, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, μετά πήγε τον Οκτώβριο και η τελευταία κατηγορία του ασκήθηκε πριν από μια εβδομάδα, κυρίως για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με το Κατάρ, ότι ο ίδιος δηλαδή ενήργησε προς το συμφέρον του Κατάρ. Όλο αυτό για τον Μενέντες, ακριβώς. Όλο αυτό για τον Μενέντες λέει ότι πρόκειται για μια διαδικασία που ουσιαστικά θέλει να το δικάσει στην κοινή γνώμη, να κρατήσει δηλαδή αυτή την ιστορία η κυβέρνηση και μάλιστα είπε πολύ χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για μια διαδικασία με πολιτική σκοπιμότητα και μίλησε ειδικά για το θέμα της Κούβας, ότι θέλει δηλαδή να φτιάξει τις σχέσεις του με την Κούβα και να δημιουργηθεί μια συμφωνία για το μεταναστευτικό που θα βλάψει την κοινότητα των Λατίνων. Mm-hmm. Το συνδέει το θέμα και με τα F-16, Έφη. Δεν το είπε πολύ καθαρά στην ομιλία του, δεν μίλησε συγκεκριμένα για τα F-16, ωστόσο έκανε σαφές ότι για τον ίδιο πρόκειται για μια σκοπιμότητα, για μια δίωξη κατά του ίδιου που δεν υπάρχουν αποδείξεις και που βολεύουν, όπως είπε ενδεχομένως την Αμερικανική κυβέρνηση σε αυτή τη φάση, να τον έχουν εκτός. Εξού και οι πιέσεις για τον ίδιο να παραιτηθεί από το αξίωμά του. Ωστόσο δεν ξεκαθάρισε αν θα ξαναείναι υποψήφιος στην επόμενη φάση για να επανεκλεγεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έφη Κουτσοκώστα, και να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Ρόμπερτ Μενέντες. The sensationalized allegations are now creating a rising call for my resignation, despite my innocence, and before a single piece of evidence has even been introduced in a court of law. The United States Attorney's Office is engaged not in a prosecution, but a persecution. They seek a victory, not justice.